Ε, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αν εμφανιστεί ένα ερπετό στο σπίτι τους κάπου, δεν είναι, δεν είναι κάτι που δεν συνηθίσαμε να βλέπουμε. Οπότε, ε, λέχθηκε ότι το τμήμα περιβάλλοντος προβαίνει σε διαδικασίες για να δημιουργηθεί μια ανάλογη υπηρεσία η οποία θα αναλαμβάνει αυτή την εργασία. Δηλαδή, να έρχεται να παίρνει το ερπετό, να μην μπαίνουμε ούτε εμείς ε, στον κόπο, ούτε να το σκοτώσουμε, ούτε... Ε, να τρέμουμε και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε ή ποιο να μα βοηθήσει. Μαζί μα είναι ο κύριο Γιάννη Αγγελή, εκπαιτολόγο. Καλώ ορίσατε. Καλώ σας βρήκα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, επειδή είστε από του λίγου σε αυτόν τον νησί που σα βλέπω, μάλλον είσαστε ο μόνο που σα βλέπουμε να έχετε δράσει σε αυτόν τον τομέα. Σα είδα πολλέ φορέ να μεταβαίνετε σε περιοχέ, σε σπίτια και να αναλαμβάνετε να κάνετε αυτή την εργασία. Έχουν επικοινωνήσει. Εδώ και αρκετά χρόνια. χρόνια. Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν επικοινωνήσει λοιπόν μαζί σα για να αναλάβετε έχετε και ανθρώπους εξειδικευμένου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί όπως και εσείς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε, να σου πω, μου, τι γίνεται. Εντάξει, συγκροφόρησε μια είδηση ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακόμη αυτό είναι σε μια φάση η οποία ακόμη μελετείται. Είναι απλά μια πρόταση. Ε, ακόμη δεν έχουν κάτι επίσημο και με υπηρεσίε που μιλώ και όλα. Ε, υπάρχουν κάποια στο προσκήνιο κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε. Να αλέξουμε αυτό το ναι. θέμα που δημιουργείται. Ε, πριν το 2009 είχα κάνει κάποια μαθήματα εγώ ο ίδιος της Προσβεστικής Υπηρεσίας. Είχε χορηγήσει έναν κοντήλιν υπηρεσία περιβάλλοντος και είχα, είχα εκπαιδεύσει σε πέντε επαρχίε της Κύπρου το Προσβεστικό Σώμα ε, για να πηγαίνουν και η Προσβεστική Υπηρεσία να βοηθούν τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Ε, άλλωστε αναφέρουμε ότι που πολλές που έχω κάνει και έχω αναφέρει ότι στην Κύπρο μόνο η οχιά έχει δηλητήριο. Πασικά από τα οχτώ είδη που έχουμε μόνο το έναν είδος. Η φύνα είναι γνωστή. Η φύνα είναι γνωστή και είναι έναν είδος το οποίο ε, από τα 100 περιστατικά που πάω μακάρι να είναι τα δύο. Οι Οπότε τα περισσότερα φίδια που συναντούν. Επειδή δεν έχει γνώση όμω ο περισσότερο κόσμο. Ο κόσμο δεν έχει γνώση. Πανικοβάλλεται στα αυτήν την ιδέα. Δεν είναι ακόμη και... στην ιδέα του φίδι, είναι άρα, είναι κακό, άρα ναι. σκοτώνω. Ε, εντάξει, το να γίνει, να δοθεί σε ιδιώτε είναι ένα θέμα. Το να, σωστήσω, να το δοθεί σωστά όμω αυτό, γιατί υπάρχουν και οι κακέ. Τα κακά θέματα που πούμε ναι. να δημιουργηθούν από αυτό το πράγμα. Όπω π.χ. Ε, σε ποιο θα δοθούν. Τι προεπηρεσία θα πρέπει να έχει, τι εμπειρική. Θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένο άσυμα που θα αναλάβουν. Τι ειδίκευση θα πρέπει να έχουν όταν το πιάνουν, πού θα το παίρνουν, ποιο θα του ελέγχει, θα το σκοτώνουν, θα το σώζουν. Γιατί ξέρω πολλά περιστατικά και με άλλου αστυνομικού αδέρφου που πάνε και πιάνουν φίδια. Mm -hmm. Μου είχε πάρα πολλέ φορέ να παίρνει ο κόσμο μετά που φεύγαν αυτοί, να μου λέει: Μα ήρθε και επειδή του χρειάζονται χρήματα, να το αφήσει και να φύγει. Ναι. Άλλο επειδή δεν του έδωσε όλο το ποσό, το άφησε εκεί. Mm. Πήρε, εντάξει, πάρτε το και δεν το πιάνω. Mm. Και άλλο πήγε να το διασώσει και το σκότωσε και να το απλά και τη το λέει: Του λέει, Μα γιατί το σκότωσε. Του λέει: Αφού ήρθα για να σε γλιτώσω, εσύ υποτίθεται. Ναι. Mm. Και όχι να. Mm. 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 Ναι, 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 ναι. Εγώ ξεκίνησα mm. αυτή τη δουλειά πριν 20 χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, πριν 18 χρόνια. Μα, εσύ τα αγαπά τα ερπετά, οπότε να Ξεκίνησα με, ε, με την, αγάπη mm. ναι. του να γλιτώνω τα ερπετά. Από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο. Και για πολλά χρόνια αυτό το έκανα αφιλοκερδός. Και σε περι... και πάρα πολλέ περιπτώσεις το κάνω αφιλοκερδός. Δηλαδή αν πάω τώρα σε, σε ένα σπίτι, όπω τώρα είναι η ειδική κο... που είδαμε πριν λίγο, ναι. δεν θα τη χρεώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε, ούτε... Και αυτά είναι απλά για να καλύψω κάποια έξοδα τον ίδιων των Ερσπέδων. Γιατί όταν πάρω ένα φίδι, πρέπει να το κρατήσω σε κάποιο χώρο. Να δούμε αν είναι εντάξει, αν έχει χτυπηθεί, αν τρέφεται σωστά. Και πρέπει καταρχά να ενημερώσουμε και τι αρμόδιε υπηρεσίε ότι έχουμε πάρει αυτό το φίδι. Γιατί υπάρχει μια νομοθεσία για τα κυπριακά τα φίδια, τα οποία έρχεται και σου λέει: Απαγορεύεται να μετακινήσει ένα φίδι από μια περιοχή, mm -hmm. χωρί την απαιτούμενη άδεια, και απαγορεύεται να το κατέχει. Εντάξει. Από την άλλη, όμω, έρχονται και σου λένε: Απαγορεύεται να κάνει αυτή την δουλειά. Mm -hmm. Δεν δίνουν άδειε. Ακό ακόμη και εγώ, που αν πάρει τότε. Παράνομο δηλαδή. Ακόμα και αν εγώ, που, αν πάρει την πέση, αν περιβάλλοντο ή οποιοδήποτε και ζητήσει τηλέφωνο ή ότι έχει ένα φίδι, θα σου δώσει το κείτο μου. Ναι. Αλλά, αλλά το γι' εγώ, 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 εγώ εισαγωγικά. Δεν έχω άδεια. Αν... Ναι. Μπορεί να μην κοιτευτεί φίδι, μπορεί να έχω α πούμε εκθέση με ρπετά. Αλλά... Καλύπτει έναν κενό όμω που δεν καλύπτει από τι αρμόδιε υπηρεσίε. Δεν καλύπτει από το κείμενο περιβάλλοντο. Για τα ίδια τα ζώα. Το κάνω αυτό και να καλύψω κάποια από τα έξοδα του. Έχω χτινίατρους που συνεργάζομαι, τους οποίους ο, κατά πολλά έχω και στο YouTube και στο Facebook ε, περιστατικά που τα αναγκαστικά, γιατί πιάνονται πάσα δίχτυα που τα ράβουμε. Ε, όταν, ε, όταν, του κάνεις ε, ράμματα ραφές σε κάποιο φίδι, θα το κρατήσεις για περίθαλψη. Δεν μπορείς να το κάνεις ραφές και το αφήσει. Ναι. Θα πεθάνει. Είναι σίγουρο ναι. σίγουρος σανάτος. Και υπάρχουν και άλλε επιπτώσει. Mm -hmm. Τώρα, σαν γυρευτή φίδιων, να πω να πιάσω ένα φίδι από μια νοικία. Αν αυτό έχει τοποθετήσει δίχτυα, τι θα γίνει, θα πρέπει τον καταγγείλω. Για να είναι όλα αυτά τα φίδια, τι θα κάνει. Γιατί αφή... Τόσα αφή... χρόνια αφή... που σε βλέπω, τα αφήνει πίσω στη φύση. Τα αφήνω πίσω στη φύση, ναι. ναι. Το... ναι. <Τι> σχεδόν όλα. Το κρατάω απλά στο χώρο μου για λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα, αν το φίδι δεν είναι χτυπημένο ή δεν έχει κάποια ζημιά, μπορεί να αφαιθεί σε γειτονικό χώρο το οποίο να μην υπάρχουν σπίτια κοντά <Τι> για ευνόητου λόγου. Ναι. Για... Και για την κίνητο προστασία, όχι μόνο για το. Ναι, 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 σίγουρα. Όχι μόνο για να σε το... σε ρωτήσω κάτι. Ε, ε Έχει επικοινωνήσει καθόλου με το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντο, ε, ε, αν θα προχωρήσει ή όχι αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, περιμένουν από το Υπουργείο. Από ό,τι έχω κι εγώ ενημερωθεί, γιατί δεν τα ξυπνάει. Υπάρχει όμω η χρόνια, πρόθεση. Έχει χρόνια Αυτόν που... το έχουμε τώρα... πληροφορηθεί κι εμεί. Έχει, έχει η χρόνια πρόθεση. που προσπαθώ κι εγώ να... να κάνουμε αυτό το πράγμα. Απλά ακόμη κι εγώ, αν λέμε τώρα, αν πάρω α πούμε π.χ. η δουλειά, δεν μπορώ να καλύψω την Κύπρο. Ναι. Εγώ είμαι στη Λέμεσο. Καταλαβαίνει τώρα να πάρουν από τη Λάρνακα και να μου πούν έρχεται, έχουμε ένα φίδι στο σπίτι ναι. μα και πρέπει να το πάρει. Μάλιστα. Ε, πρέπει να φύγω εγώ από τη Λεμεσό. Όχι, θα, <laughs> θα χρειάζεσαι συνεργάτε. Σαφώ. Χρειάζεσαι συνεργάτε. Υπάρχουν άτομα που πρέπει να. Να στελεχώσουν μια υπηρεσία ενό σπιτιού. Να στελεχώσουν, ναι. να έχουν ναι. σωστέ γνώσει, πρέπει Συνεργασία. να υπάρχει. Δηλαδή δεν είμαι τώρα αυτέ τι υπηρεσίε σε κάποιον. Άρα. Μάλιστα. Εντάξει, αναπαύομαι ότι έχω δώσει και Μάλιστα. εγώ. Σαν υπηρεσίε. Ε, Γνωρίζει πότε θα έχουμε. Ε, όχι, όχι. Τελερά. Αυτό έχει, έχει δύο ναι. χρόνια τώρα που Μάλιστα. υπόθηκε στο Υπουργείο. Ακόμη το μελετούν. Πρέπει να δουν τα κριτήρια, καταρχά, ναι. να δουν τα κοστολόγια. Τι, τι κονδύλια θα δώσουν, ποιό θα το πληρώνουν, πού θα πληρώνονται. Μάλιστα. Είναι του Υπουργείου, είναι των κτηνατρικών υπηρεσιών, είναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που είσαι μαζί μα σήμερα. Να είσαι καλά. Ε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα. έχουμε και άλλες... τον χώρο μου που έχω στείλει μεσόν, ο οποίο mm -hmm. μπορεί ο κόσμο να έρθει να επισκεπτεί. Ακριβώς. τη σελίδα μου στο facebook, Για να λάβουν και γνώση. Ε, ε, για να yeah, ε, περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο για περισσότερο. Να λάβουν και περισσότερο περισσότερο. γνώση. Να μην πανικοβάλλονται περισσότερο. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν Τίποτε. εδώ μαζί μα. Θα τα πούμε και πάλι. Πάμε κυρίε και κύριοι να δούμε ένα θέμα που μα έρχεται από την Γαλλία. Το Mermaid είναι η νέα μόδα στη Γαλλία που έχει ξετρελάνει μικρού και μεγάλου. Πρόκειται για ένα νέο άθλημα που μαθαίνει στου λάτρε τη κολύμβηση να κολυμπούν όπω οι γοργόνε. Η φαντασίωση των γυναικών που σαν κοριτσάκια είχαν ονειρευτεί πω είναι γοργόνε, κάνει πραγματικότητα η Ακαδημία για Σιρήνε που λειτουργεί στην περιφέρεια του Παρισίου.